Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Μετά από 2 χρόνια καταφέραμε και κάναμε την κοπή της πίτας του 2022. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε ξανά όλοι μαζί. Η Συντονιστική Επιτροπή, που αποτελείται από τα χαμογελαστά πρόσωπα που βλέπετε τριγύρω μου, διοργανώνει δράσεις και βραδιά σαν τη σημερινή, και πιστεύω ότι όλοι έχουμε μια κοινή ευχή η φετινή χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη και να μας χαρίσει όσα μας θέρισε. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή χρονιά με υγεία. Θα δώσω... θα δώσω το μικρόφωνο στον επικεφαλής σκήνης, τον κύριο Χάρη Κουζιάκη. Θα σας δώσω τις ευχές και μετά θα κόψουμε την πίτα. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Καταρχήν να πω ότι αισθάνομαι πολύ τυχερός που είμαι ανάμεσα σε τόσους φίλους και σε τόσο όμορφη συντονιστική. Μέχρι να έχουμε την καλύτερη συντονιστική οπουδήποτε εδώ στην Ελλάδα, τουλάχιστον όσον αφορά το παρελθόν. Άρα αισθάνομαι τυχερός. Περνάμε μια δύσκολη περίοδο και η δύσκολη αυτή περίοδο δεν είναι μόνο στο θέμα το υγειονομικό που όλοι το αναγνωρίζουμε. Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να συγκεντρωθούμε έτσι μετά από ένα διάστημα 2 ετών και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε αποξενωθεί λιγάκι και αυτό μας έχει επηρεάσει. Άρα αυτή η δύσκολη κατάσταση είναι τόσο υγειονομική κρίση, είναι κοινωνική και οικονομική. Σε τέτοιες δύσκολες περιόδους, συλλογικότητες όπως η δημοτική κίνηση έχουν ένα μεγαλύτερο ρόλο να επιτελέσουν μέσα στην κοινωνία. Και αυτό γιατί όλοι εμείς, όχι απλά ως εκλεγμένοι στο Δημοτικό Συμβούλιο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ως ενεργοί πολίτες, έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να είμαστε δίπλα στον καθένα μας χρειαστεί. Και όχι να είμαστε δίπλα μόνο με πράξεις αλληλεγγύης και στήριξης της κοινωνικής συνοχής, αλλά δίπλα με προτάσεις για να πάμε την κοινωνία ένα βήμα παραπέρα, ένα βήμα μπροστά, να σταθεί όρθια, και ειδικά την κοινωνία της Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας που περνάει πολύ δύσκολες στιγμές. Εμείς από τότε που ιδρυθήκαμε το 2010 αποφασίσαμε ότι στόχος μας δεν είναι να είμαστε αρεστοί. Στόχος μας δεν είναι η εξουσία, δεν είναι αυτός σκοπός η εξουσία. Στόχος μας είναι να είμαστε χρήσιμοι. Να είμαστε χρήσιμοι για τον τόπο, να είμαστε χρήσιμοι για το Δήμο Κοζάνης, να είμαστε χρήσιμοι για τους συμπολίτες μας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε όσο, και όσο αντέξουμε. Και ελπίζουμε σε όλο αυτό το ταξίδι, σε όλο αυτό τον αγώνα, να είστε όλοι μαζί μας. Σας ευχαριστώ και πάλι που είσαστε εδώ. Να ευχαριστήσω μια μικρή έτσι την βουλεύτρια την Καλλιόπη, την Βέρκα, που έκανε μια ειδική προσπάθεια για να έρθει μαζί μας σήμερα. Να είναι μαζί μας. Και ευχαριστώ όλους από καρδιάς πραγματικά, γιατί οι συνθήκες δεν ήταν εύκολες για να το πάρει κάποιος απόφαση και να έρθει σήμερα. Να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, να έχουμε ένα καλό 2022 με υγεία, να έχουμε καλές αποκριές, να πούμε το κίντσαμε έτσι το κοζανίτικο με πολύ χαρά και να το κάνουμε πράξη, γιατί πραγματικά μας έλειψαν οι στιγμές που θα είμαστε όλοι μαζί. Καλή χρονιά σε όλους, ευχαριστώ που είστε σήμερα μαζί μου. Λοιπόν, θα κόψουμε την πίτα που θα έχει κάποια τυπικά κομμάτια και θα μοιραστούν σε όλα τα... σε όλα... Thank you.